ηλικία, παρότι έχω κάνει τόσα παιδιά. Καλώς ήρθατε. Παρότι έχω κάνει, λέω, τόσα παιδιά, δεν ξέρω ποια είναι η κατάλληλη ηλικία για να ξεκινήσει να μιλά στο παιδάκι σου για τον Άγιο Βασίλη. Δηλαδή, εμείς φέτος, πέρυσι τίποτα, αλλά φέτος ξεκινήσαμε να μιλάμε στη Μαρινούλα. Όχι εγώ, ο μπαμπάς της, να πω την αλήθεια, το ξεκίνησε. Και του έλεγα, θα καταλάβει τίποτα τώρα, να του πεις όλη αυτή την ιστορία και τι κάνει και η καπνοδόχος και αυτά και να το έχουμε καθαρό. Και λέω, μπαίνει ο Άγιος Βασίλης από την καπνοδόχο, μήπως τον μπερδεύουμε, λέω, το παιδί. Γενικώς έτσι οι πληροφορίες που του δίνουμε, μήπως είναι λίγο, ξέρεις. Και θα περιμένουμε τα δώρα και να τα ανοίξουμε και να κάνουμε και ο Άγιος Βασίλης και τα ξωτικά. Λέω, πολλή πληροφορία του δίνεις, είναι πολύ μικρό. Ναι. Εσείς. Ξεκινήσαμε κι εμείς, αλλά και μόνο που ακούει ότι είναι κάποιος που θα της φέρει δώρο, χαίρεται τον άλλο. Άγιος Βασίλης. Τι ζητάει η δικιά σου? Τα σκυλάκια, κάτι σκυλάκια που είναι τώρα που κάνουν αποστολές και συνέχεια μας έχει τρελάνει με αυτά τα σκυλάκια. Την γουρμίτσα, οπωσδήποτε, τη γνωστή. Αυτά πάνω κάτω. Και εμένα αυτό το παιδί μου ζητάει συνεχώς κούκλη. Μωρά. Θέλει να είναι μαμά, είναι όλα παιδιά τη. Εγώ τη πήρα δύο, τα μόνο που δεν τα μαχαίρωσε. Καθόλου δεν είναι να τα δει. Καθόλου, ανταγωνισμό και με τι κούκλε. Ρε παιδί μου, και εγώ δεν έχω πολύ πάρει κούκλα στα προηγούμενα κορίτσια μου, παρότι του έπαιρνα παιχνίδια πολλά. Εντάξει, εννοείται ότι έπαιρνα και κούκλα, αλλά δεν είναι αυτό που μου λέγανε, α πούμε, μην τυχόν και δεν πάρω κούκλα. Ενώ εγώ με θυμάμαι να ζητάω κούκλα στη μάνα μου. Ναι. Αυτέ που μιλάγανε, με εντυπωσίαζαν πάρα πολύ εκείνη την εποχή τη δικιά μου. Κοίταξε, είχα διαβάσει μια έρευνα που έλεγε ότι τα παιδιά που του αρέσει να έχουν κούκλε και να του μιλάνε είναι συνήθω ή τα τελευταία παιδιά ή τα μοναχοπέδια, γιατί δεν θέλουν να αισθάνονται ότι είναι ο τελευταίο τροχό αμάξι στο σπίτι. Δηλαδή ότι υπάρχει και κάποιο παρακάτω. Γιατί η κούκλα, το μωρό, είναι παρακάτω από εκείνη. Τη δίνει εντολέ, τη μιλάει, τη λέει ώρα να φά τώρα. Κατάλαβε. Η δικιά μου όλο τέτοια κάνει. Όλο. Δεν είναι πολύ ρομαντικό που γράφουν γράμματα ακόμα στον Άγιο Βασίλη και στέλνουν. Και ξέρω ότι από τα ΕΛΤΕ επίσημα κάθε χρόνο πηγαίνουν πάρα πολλά γράμματα με παραλήπτη τον Άγιο Βασίλη. Το έχουμε παίξει αυτό σε θέμα παλαιότερα. Το θέμα είναι πού πάνε μετά στο τέλος αυτά τα γράμματα. Πού πάνε στον μπαμπά, στη μαμά για να. Κανονικά έτσι. Γιατί αυτά που στέλνουν για τα ΕΛΤΕ πραγματικά πάνε τα παιδάκια, ρίχνουν στο γραμματοκιβώτιο και είναι πάρα πολύ γλυκό και μακάρι να συνεχιστεί.